Φίλες και φίλοι του Heavy Metal, καλησπέρα. Καταρχήν καλό μήνα σε όλους και όλες, με υγεία, δύναμη και αισιοδοξία. Τώρα για το τελευταίο δεν είμαι και τόσο σίγουρος, μέσα σε αυτόν τον υποβιβασμό της ελευθερίας και το λυπηρό γεγονός του καθημερινού μαρασμού, της απεσιοδοξίας, πως μπορεί να είσαι αισιόδοξος. Γιατί φαντάζομαι ότι όλοι έχετε κάνει το ερώτημα στον εαυτό σας, τι καλό να περιμένω. Και αυτό που συνεχώς βλέπουμε είναι τους εκατόχειρες πολιτικούς, σαν τα τέρατα του Ισιώδου με τα εκατό χέρια, να αρπάζουν από το λαό τα πάντα, χρήμα, σπιθιά, ελευθερία, αχόρτα γυλεμέδες. Και από την άλλη φυσικά ο λαός, εμείς δηλαδή, μάλλον και εμείς ως μεταλλική κοινότητα, να μένουμε στο αφήγημα του αδερφισμού, δεν γαμιέται, δεν θα πεθάνουμε, θα το παλέψουμε, έχει ο Θεός, εμείς δεν έχουμε, δεν πειράζει. Πού να τρέχεις τώρα, κάνε καμία ανάρτηση στο διαδίκτυο, γύρνε κανένα βιντεάκι στο TikTok, πες τον πόνο σου στο Instagram. Και είμαστε κι εμείς συμμέτοχοι στο σενάριο, σε ένα σεναριογράφη θα έλεγα, σε αυτό το σενάριο ζωής, το οποίο είναι τρομακτικά επαναλαμβανόμενο, είναι μια ρουτίνα σύψης. Αυτός είναι ο τίτλος του έργου μπροστά από το σενάριο, ρουτίνα σύψης. Πάμε λοιπόν να σπάσουμε αυτή τη ρουτίνα. Ξεκινώντας με το πρώτο μας σχήμα, είναι η ΤΕΠ Σούφα, βαθιά κάτω. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει για αρχή. Μας έρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από το πρώτο τους άλμπουμ, το Beyond the Dying Horizon, το οποίο κυκλοφόρησε 16 Νοεμβρίου στο Pat Cab σε digital επί του παρόντος. Συγκεκριμένα έρχονται από το Κεντάκι, το σκοτάδι, λύπη, επιθανάτια μοναξιά, αλλά και ο παγανισμός είναι τα κεντρικά θεματικά τους παιδεία. Να πούμε ότι ξεκίνησαν με ένα ομότιτλο EP το 16, το 18 ακολούθησε ένα single, το Forester Wanderer. Τους ακούμε στο Sound of the Wind, το οποίο μας δείχνει επιρροές από Keep of Kalezin. We'll be right back.
Σούφα λοιπόν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τους ακούσαμε στο Sound of the Wind, μπήκαμε στα βαθιά και περιβάθους ο λόγος, γιατί θέλω να το συνδέσω και λιγάκι με το δεύτερο μέρος εκπομπής, με τους Άμπισους. Καλεσμένοι σήμερα εδώ στην Μεταλλική Αντιγνώση, στο Μεταλλουργείο. Δεν είπαμε και το τίτλο της εκπομπής, έτσι, για κάποιον που ακούει ενδεχομένως για πρώτη φορά. Είναι η Μεταλλική Αντιγνώση κάθε Πέμπτη, έτσι και σήμερα κοντά σας, πρώτη του μήνα. Στο δεύτερο μέρος, καλεσμένος ο Κωνσταντίνος Αναλυτής από τους Άμπισους. Θα μιλήσουμε για death metal και όχι μόνο. Επί του παρόντος, έχουμε τρία CD όπως κάθε Πέμπτη, προσφορά της Irons Records. Έχουμε τους War Dog. Μια στιγμή, παιδιά, εδώ τα έχουμε. Scorched Earth. Έχουμε Megadeth Endgame και The Hunted στο The Dead Eye. Και τα τρία τα διεκδικείτε είτε μέσω του email metallikeantignosi@gmail.com, ονοματεπώνυμο και περιοχή, είτε με ένα σχόλιο στο chat. Να πάω και μια στιγμή, ρε παιδιά, στο chat. Εδώ να ρίξω και το δικό μου σχόλιο. Ωραία, έγινε και αυτό. Πάμε στους Γερμανούς Fateful Finality, μια μοιραία τελικότητα που είναι προσκολλημένη στους Slayer, δεν έχω να πω κάτι περισσότερο. Fateful Finality στο Live Amid Warfare, το οποίο είναι ένα από τα 11 τραγούδια με τα οποία επανακάπτουν από το περσινό AP Finish Em. Είναι το album Member of the Week.
θετικό ή αρνητικό, δεν ξέρω αν ήταν της μοίρας του το πεπρωμένο, της μοίρας του στο πεπρωμένο και επιρροές από Slayer. Συμβαίνει αυτό, ξέρετε, από Γερμανία να παίζουν Αμερικάνικη σχολή και Αμερικανοί να παίζουν Γερμανική σχολή, δηλαδή Sodom Creator, Distraction, αυτή η Αγία Τριάδα εκεί. Α, ναι, να μην ξεχάσουμε, σήμερα άναψε και το δέντρο ο Μαλακοπίτουρας, ο δήμαρχος, ο Μπακογιάννης, ο οποίος δεν βλέπει τους άστεγους που υπάρχουν γύρω από το Σύνταγμα και τα σκαμμένα του. Έτσι, και εντάξει, να δεις τα σκουπίδια, ξέρω εγώ, κάποιο παππού, να τα ψάχνει, θα πεις, ρε παιδί μου, έκανε λάθος τα χάπια, πήρε καμιά δεκαριά λομπερντίνες και κάπως, τέλος πάντων, την έχει δει. Αλλά να βλέπεις νέους και νέες να ψάχνουν τα σκουπίδια, κάτι πάει λάθος σε αυτό το βασίλειο της Δανημαρκίας. Λοιπόν, αλλάζουμε τελείως ύφος, πάμε στο χώρο του progressive metal, Virtual Symmetry, εικονική συμμετρία είναι ο τίτλος του σχήματος, My Story Unfolds, ελβετο-ιταλικό progressive. Είχαν εμφανιστεί το 2014, αλλά το πρώτο τους έτσι άλμπουμ ήταν το Message from Eternity το 2016. Το τελευταίο τους άλμπουμ ξεπερνά σε διάρκεια τη μία ώρα. Το συγκεκριμένα το ομότιτλο τραγούδι έχει διάρκεια 20 λεπτά για την ακριβία. Λοιπόν, πάμε να ξετυλίξουμε την ιστορία ακούγοντας το My Story Unfolds. We'll be right back.
Sexual Symmetry λοιπόν από την Ελβετία κατ' ουσίαν, αν και είναι Ελβέτο-Ιταλοί στη σύνθεσή τους. Βέβαια το οξύμορο πάντα με την ιστορία του progressive κλασικού heavy metal, να το πω έτσι, είναι ότι όλοι προσπαθούν να γίνουν dream theater στη θέση των dream theater. Εδώ οι Virtual Symmetry διαφέρουν κυρίως στη θεματολογία, γιατί ασχολούνται με τις τέχνες και την τεχνολογία εξού και το virtual, και πάει το θέμα και λίγο βαθύτερα. Φτάνει στον Tom Cruise, να μου πείτε τη σχέση του Tom Cruise τώρα με το metal. Λοιπόν, ως σαϊεντολόγος, δύο μέλη των, θα σας πω πια, εντάξει, δεν θα χαρακτηρίζουμε προσωπικότητες. Το Virtual Symmetry είναι ο παδί της αϊντολογίας. Κάτι που ξεκίνησε από την αυστραλιανή progressive metal σκηνή. Εκεί έχει πέσει το χρήμα από τους αϊντολόγους και τα χώνουν στο heavy metal. Αλλά αυτά είναι μια άλλη ιστορία. Για μια άλλη εκπομπή θα τα πούμε κάποια στιγμή. Λοιπόν, τρία CD πάντα για σας εδώ, προσφορά της Sirens Records, The Hunted, War Dog και Megadeth, μέσα από το chat ή μέσα από το email metalantignosi@gmail.com. Εμείς πάμε εν μέσω πλησάφω στην Νορβηγία, πάμε στους Χαν, έχουν και αυτό το διαλυτικό Χουν, Χαν, πείτε το όπως θέλετε. Στα νορβηγικά σημαίνει περιφρόνηση, παρόλα αυτά έχει υιοθετηθεί από μια ελβετική black metal μπάντα που ξεκίνησε με ένα demo το 12. Έχει δύο ολοκληρωμένα άλμπουμ, το πιο πρόσφατο είναι το Breathing the Void του 20. Εμείς όμως πάμε σε αυτό που τους έχει στιγματίσει, στο Facilis Descentus Averni, δηλαδή στα ελληνικά πηγαίνοντας στην κόλαση, το οποίο κυκλοφόρησε το 2016. Κύριο μουσικολογικό χαρακτηριστικό των Χαν είναι η γεφύρωση. Απ' τη μία έχουμε σκοτεινή ατμόσφαιρα μαζί με πρωτόγονη υφής μελωδία. Είναι πιστή στο νορβηγικό black, μελαγχολική, ταυτόχρονα γαλήνια, λυπημένη. Κινούνται μεταξύ δηλαδή depressive και raw black. Παίζουν στα όρια οι μάγκες. We'll be right back.
μεταλλική αντιγνώση. Κάθε Πέμπτη 8 με 10 στο Μεταλλουργείο. Μεταλλική αντιγνώση, για την ανάγνωση της ιστορίας, του παρόντος και του μέλλοντος του heavy metal. Κοντά σας λοιπόν η εκπομπή Μεταλλική αντιγνώση από τις 8 μέχρι τις 10 κάθε Πέμπτη, έτσι και σήμερα 1η Δεκεμβρίου. Να πάμε σε κάποια νέα που έχουν να κάνουν με κάποιες ζωντανές εμφανίσεις. Να ξεκινήσουμε σε ένα διήμερο που ήταν να γίνει τελικά, να γίνει μάλλον μία μέρα, αλλά λόγω μεγάλου ενδιαφέροντος θα γίνει τελικά δύο. 14 και 15 Δεκεμβρίου, δηλαδή Τετάρτη και Πέμπτη, θα παίξω Πολιτιάνο μαζί με τον Γκάτζι στο Γκαγκάριν για δύο μέρες, σε ένα σόου που θα αφορά τα δύο πρώτα άλμπουμ των Iron Maiden. 16 του μήνα θα μεταφερθεί στο Principal Theater στη Θεσσαλονίκη. Αύριο Παρασκευή στο Temple έχουμε τους Εφροσιν να παρουσιάζουν το EP Keris μαζί με guest τους Mass Culture και τους Kiva. Θα κάνω ένα μικρό σχόλιο εδώ πέρα, γιατί κάποια από αυτά τα σχήματα χρησιμοποιούν αυτόν τον όρο, τον οποίο εμένα δεν ξέρω, είναι ένας όρος αναζήτησης, δεν ξέρω, το post black, εντάξει, είσαι black metal, άστα post στο ταχυδρομείο. Λοιπόν, Σάββατο 3 Δεκεμβρίου έχουμε αχαιρούσια στο Temple να ξεδιπλώνουν την δική τους ηχητική αναζήτηση γύρω από τους συμβολισμούς του Βάγχου, του Θεού Διόνυσου, με το Epiphanies of the Crazy God. Μαζί τους οι Ελούσοροι, οι οποίοι επανακάπτουν, αλλά και οι Human Genome, και αυτοί επανακάπτουν. Σάββατο 10 Δεκεμβρίου στο Πυρός Academy έχουμε τους Therion. Τώρα, Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου έχουμε τους Uriah Heep. Και 14 Δεκεμβρίου επίσης ουρά έχει Θεσσαλονίκη, εκεί το εισιτήριο μάγκες είναι 40 ευρώ. Αλλά δεν είναι μόνο η σουχτερή τιμή που υπάρχει στην Ελλάδα, το έψαξα λίγο. Εντάξει, και στην Τσεχία έχει γύρω στα 40,67, κορώνες έχουν εκεί. Στην Ουγγαρία που έχουν τα Φιωρίνια είναι γύρω στα 48 ευρώ. Τα πάντα 40 ευρώ θεωρώ τη διοργάνωση απλά γελία, δηλαδή 40 ευρώ μεγάλε, όπα. Εντάξει, για ένα live, για να πάω να δεις ποιους τώρα, εντάξει. Λοιπόν, Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου, respect στο group των Uriah Heep, αλλά εντάξει, 40 ευρώ, όχι. Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου έχουμε Warhammer, Human Serpent και Ascending Olympus στο Temple. Στα ελληνικά live να πηγαίνετε, με 10 ευρώ είναι μια χαρά, βλέπετε τρεις μπάντες, πίνετε και τις μπύρες σας, με ένα τριαντάρι, είστε ωραία, με στην κρίση. Λοιπόν, συνεχίζουμε, αλλάζοντας ύφος. Πάμε στο τρίτο κατά σειρά άλμπουμ των αυστριακών Cream Justice, το οποίο πιστοποιεί έτσι απλά ότι ανήκουν στο κλασικό heavy metal. Στα φωνητικά είναι η ιταλικής καταγωγής Μικαέλα Βινόλι, που ξεκίνησε να τραγουδά στους Cream Justice μετά το πρώτο τους άλμπουμ, δηλαδή με το ομώνυμο το 2015. Πριν ήταν σε κάτι άλλες μπάντες. Η φωνή της είναι πάρα πολύ καλή. Πάμε να τους ακούσουμε στο Justice in the Night από το ομότιτλο που κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες. We'll be right back.
κομμάτι Grim Justice στο Justice in the Night, το ομότιτλο από το τελευταίο του άλμπουμ, το οποίο συγκεκριμένα κυκλοφόρησε 25 Νοεμβρίου. Το βρίσκεται βέβαια και σε digital μορφή στο Bandcamp. Γενικά τα περισσότερα group πριν κυκλοφορήσουν το άλμπουμ σε μορφή CD, σε βινήλιο, το κυκλοφορούν στο Bandcamp και είναι ένας καλός τρόπος, αν θέλει κάποιος να υποστηρίξει την underground σκηνή, να το αγοράσει από εκεί, κατά την προσωπική μου γνώμη. Και βέβαια κάποια σχήματα είναι και της μεθόδου του do it yourself, το κάνουν μόνοι τους, τα βγάζουν μόνοι τους και καλά κάνουν, μακριά από εταιρείες πολυεθνικές κυρίως, γιατί δεν παίρνεις τίποτα. Λοιπόν, είπαμε πριν για το post και κάποια group βέβαια χρησιμοποιούν και έναν ακόμα όρο, το sludge, δηλαδή doom metal με κάποια punk και hardcore στοιχεία. Το sludge και το post για μένα, αυτές οι δύο ένθετες ορολογίες έχουν κάνει μεγάλη ζημιά στο heavy metal. Δηλαδή λες παίζω black metal και σου λέει άλλος, αχ, δεν παίζω λέει black metal, παίζω post black metal. Τι λέει ρε μεγάλε να πούμε. Ή λέει δεν παίζω, ξέρω εγώ, doom metal, παίζω sludge doom. Όπα μεγάλε, περίμενε να το συζητήσουμε το θέμα. Αυτές οι δύο ορολογίες είναι ορολογίες που έχει πλασάρει η αμερικάνικη αγορά. Έτσι, η αμερικάνικη βιομηχανία, η μουσική βιομηχανία, το Billboard, και έχουν τσιμπήσει φυσικά με το αντίτιμο περιοδικά όπως το Terrorizer, το Kerrang. Λοιπόν, και μας πλασάρουν και μπάντες που δεν έχουν καμία σχέση με το heavy metal. Εντάξει, έχουμε μιλήσει κατ' επανάληψη για αυτές, τώρα μην τις αναφέρουμε. Πάμε σε μια μπάντα όμως που είναι metal, είναι η Blood Angel Under the Infernal Rain, OP 5. Είναι μονοπρόσωπη μπάντα, one man band. Ο ίδιος λέει ότι οι συνθέσεις του παίρνουν μάλλον μορφή ενός παγωμένου σκοταδιού, το οποίο πλανάται πάνω σε αυτόν τον καταραμένο κόσμο. Ξεκίνησε ως gothic metal ο τύπος, τέτοια περάσματα έχει στο πρώτο του άλμπουμ, στο Alone in the Dark 19, αλλά μετά το πλάκωσε στο παγωμένο black metal. Και αυτό αποδεικνύει και το νέο του άλμπουμ Under the Infernal Rain, το οποίο είναι concept. Εμείς θα ακούσουμε την παράγραφο 5, το έργο OP 5. Σημαίνει όπους, έργο. Το OP τώρα, άμα θέλουμε να το πάμε και αλλού, είναι το γνωστό αρκτικό λέξο που σημαίνει ότι είναι αυτός που κάνει την αρχική ανάρτηση, ρε παιδί μου, στο Facebook για παράδειγμα, το original poster. Καμία σχέση βέβαια. Πάμε.
Αυτό είναι λοιπόν το κεφάλαιο 5 από το Under the Infernal Rain, το 2 ή τον Blood Angel, όπως θέλετε πείτε το. One Man Band είναι έτσι κι αλλιώς. Πριν πάμε στους Iron Bite, να ρίξουμε μια ματιά να δούμε τι γίνεται στο chat. Βλέπω εδώ. Ναι, για Metallica γίνεται ο λόγος. Μια χαρά λέει το νέο. Με τους έξω από εδώ ασχολείστε τώρα, με τους Metallica. Για μας είναι σατανιζέ αυτοί. Δεν τους παίζουμε με τίποτα, παιδιά. Το ξέρετε άλλωστε, εντάξει. Αυτή είναι η γνώμη μας, η άποψή μας. Λοιπόν, οκ, okay, εντάξει. Respect, αλλά μέχρι εκεί. Τίποτα περισσότερο για αυτούς τους τυπάδες. Λοιπόν, πάμε. Iron Bite, Demons, δύο σίγκλα. Αυτό ήταν το πρώτο από το album The Great Escape του 22 το φετινό. Γερμανοί, πρώην Strangers, για μια εποχή είχαν βγάλει και ένα album, το Rise and Fall, το 12. Επανασυστάθηκαν και επανασυστήνονται ταυτόχρονα, παίζοντας αμυγός heavy metal από το 16 ως Iron Bite. Έχουν κυκλοφορήσει το album Blood and Thunder. Φέτος έβγαλαν το The Great Escape, κατά τη πιο τεχνικό συγκριτικά με το προηγούμενο. Εμείς θα ακούσουμε το Demon στο πρώτο single, το δεύτερο ήταν το ομότιτλο. Λοιπόν, καλή μπάντα οι Γερμανοί. Γερμανία, πάμε λίγο πιο δίπλα, πάμε στο Βέλγιο, πάμε στους Scave Anger, ένα σχήμα που είχε σχηματιστεί το 1980 με το όνομα Deep Throat, είχαν βγάλει και ένα demo με τρία τραγούδια. Άλλαξαν με το album Battlefields το 1985 σε Scave Anger. Το 20 κυκλοφορούν ένα single
από το πουθενά μετά από πολλά χρόνια το Backslider, κυρίως όμως για να προωθήσουν την επανακυκλοφορία του Battlefields, τη remaster επανακυκλοφορία. Λοιπόν, έχουν πάρει και μία τραγουδίστρα, τη Δίνα Καλεμπό, ψιλογαλίδα. Μπορείτε να πείτε στο podcast για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο σχήμα. Μας έρχεται από το παρελθόν, είναι κλασικό 80's, δηλαδή, ναι. Τώρα άνοιξα και ένα δεύτερο PC για κάποιον άλλο λόγο. Η ατμόσφαιρα παραμένει 80's, δέρμα, καρφιά, δηλαδή κλασική προτροπή για heavy metal. Και εκτός των άλλων έχετε και εσείς μια προτροπή σήμερα για 3 CD, προσφορά της Sirens Records, The Handed, War Dog και Megadeth. Τα διεκδικείτε με το email, στέλνοντας μάλλον ένα email με ονοματεπώνυμο και περιοχή στο metalantignosi@gmail.com, είτε μέσα από το chat. Να ευχαριστήσω τα παιδιά εκεί στο chat, τον Φίλιππο, τον Ηλία, τον Θανάση, τη Ρόζη και την υπόλοιπη παρέα. Πάμε στους Cave Anger. Δεν τους ακούσαμε στο Remastered. Πάμε τώρα σε ένα μικρό αφιέρωμα στη σκηνή της Νότιας Αφρικής. Δύο συγκροτήματα θα ακούσουμε, τους Maida Salt και τους Crow Black Sky. Η Maida Salt μας έρχονται από το χώρο του μελωδικού death metal, με κοινωνικό περιεχόμενο, αντικομφορμισμός, θυμός, πίκρα και μίσος. Καλή ώρα δηλαδή για και εμάς εδώ. Summer Set Vest, αυτή είναι η περιοχή. Το άλμπουμ που έχουν κυκλοφορήσει έχει τίτλο The Cult of Conflict. Βγήκε συγκεκριμένα το Μάρτιο του 2021, αλλά εξακολουθεί να είναι μόνο σε digital μορφή. Θα ακούσουμε το True Force και θα επανέλθουμε με τη δεύτερη μπάντα από την Νότια Αφρική. We'll be right back.
Mind Assault, λοιπόν, από την Νότια Αφρική στο True Force, από το άλμπουμ τους The Cult of Conflict, αυτήν την λατρεία της σύγκρουσης φυσικά με το σύστημα και το κατεστημένο. Το πρώτο τους βήμα είχε γίνει με ένα EP, το Social Engineering, το 2005. Έχουν ακόμα δύο άλμπουμ, ένα EP το 11, μερικά demos μέσα στο 2014. Πάμε στους Grow Black Sky, το δεύτερο σχήμα από την Νότια Αφρική. Φεύγουμε από το Summer Set West και πάμε στο Cape Town. Τελευταία της παρουσία των Grow Black Sky ήταν το 18 με το AP Sidera Light με 4 τραγούδια. Να πούμε έτσι πληροφοριακά ότι τραγουδούν για τα σπλάχνα της νύχτας, για αυτό που οι Έλληνες αποκαλούν Άδη, οι Εβραίοι Σιεόλ, οι Γερμανοί Χέλ. Είναι εκεί όταν οι ψυχές περιπλανούνται σε αυτά τα ερευόδης παιδείας, αυτές τις εκτάσεις. Παρ' όλα αυτά, θεματολογία εκτός από τα σπλάχνα της νύχτας είναι ο κόσμος γενικότερα, ο χρόνος και η σχέση της ύπαρξης και με τον κόσμο και τον χρόνο. Πάμε να τους ακούσουμε.
Blue Sky, λοιπόν, από την Νότια Αφρική, συγκεκριμένα από το Cape Town. Να πούμε ότι βέβαια στην Νότια Αφρική εξακολουθεί να υφίσταται ο ρατσισμός απέναντι στους μαύρους, έτσι δεν έχει τελειώσει το πανηγύρι. Παρόλο είναι κατάλοιπο, θα λέγει κανείς, της αγγλικής αποικιοκρατίας, φανταστείτε ότι ανεξαρτητοποιήθηκε το 1910 η Νότια Αφρική και απέκτησε επίσημα σύνταγμα το 1997, μετά από 87 χρόνια. Δηλαδή φανταστείτε τι γινόταν κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, της πουτανάς στο μαγκαλί, και την πληρώναν βέβαια οι μαύροι. Λοιπόν, να κλείσουμε την ιστορία των Crow Black Sky λέγοντας ότι έχουν κατ' ουσίαν δύο άλμπουμ, το EP, το Cinder Light, μέσα από το οποίο ακούσαμε το Stars of God. Αυτοί το πλασάρουν ως άλμπουμ, δεν είναι άλμπουμ, EP με τέσσερα τραγούδια. Το πρώτο του ήταν το Pantheon, το οποίο ήταν αφιερωμένο στο ναό για όλους τους θεούς, αλλά αυτοί ασχολούνταν περισσότερο, παρόλο τον τίτλο, με την Αιγυπτιακή κοσμοθεωρία, φιλοσοφία, πείτε το πώς θέλετε, παρελάμναν ο Ρα, ο Κέπριος, Εχμέτ κτλ. Πάμε σε ένα spot και αμέσως μετά θα βάλουμε στην παρέα μας τον Κωνσταντίνο Αναλυτή των Απίσιος. Μεταλλική αντιγνώση. Κάθε Πέμπτη 8 με 10 στο Μεταλλουργείο. Μεταλλική αντιγνώση, για την ανάγνωση της ιστορίας, του παρόντος και του μέλλοντος του heavy metal. Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Κωνσταντίνο Αναλυτή, τον Άμπισους. Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σε ευχαριστούμε καταρχήν για τον χρόνο που διαθέτεις στο Μεταλλουργείο να βρεθείς κοντά μας, να μιλήσουμε για το σχήμα και να μιλήσουμε και για τον death metal γενικότερα. Πρώτα απ' όλα η χαρά είναι όλη η δική μου και η τιμή. Εντάξει, που αφιερώνω τον χρόνο στην πάντα και σε μένα προσωπικά, θα πάει να πει ότι κάτι κάνουμε καλά μάλλον και... Όχι, κάτι κάνεις... Κάνεις καλά, κάνεις καλά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε καταρχήν με το όνομα, Άμπισους. Λοιπόν, είναι από ένα ψαλμό 42.7 που σημαίνει από τα βάθη. Από τα βάθη, αλλά θέλω να με εξηγήσεις επακριβώς ποια είναι η σημασιολογία, τι ήταν αυτό που σας οδήγησε στην υιοθέτηση του ονόματος. Το 10-11 ξέρω εγώ που είχα πει να ξαναδραστηριοποιηθώ με τη μουσική από τις εποχές του σχολείου. Επειδή η μπάντα μου η πρώτη στο Δίκιο λεγόταν Νέκρωσης, που είναι ένα όνομα που καταλαβαίνεις τι σημαίνει με τη μία, ρε παιδί, να κάτι αντίστοιχο. Να έχει μια, να βρω μια λέξη η οποία δεν χρειάζεται πολλή ανάλυση και τα λοιπά. Ή να είναι μια λέξη που θα σε βάλει κατευθείαν στο κόλπο, ας το πούμε έτσι. Στο νόημα. Να πάμε λιγάκι στο ηχητικό θεματικό. Χαρακτηρίζεστε ως κλασικό death metal. Μερικοί σας λένε και old death metal. Τώρα δεν ξέρω, αυτός, ξέρεις, καμιά φορά ο όρος είναι και λιγάκι αδόκιμος. Τι σημαίνει old death metal? Δηλαδή old death metal, εντάξει, τώρα το death metal, το νέο της επανακάμπτει το 22, δεν νομίζω. Και από άποψη τεχνική δεν ισχύει κάτι τέτοιο, έτσι δεν είναι?
Κοίτα να δεις, εντάξει, η αλήθεια είναι αυτός το που τον αποδεχόμαστε εμείς, old school ας πούμε, ότι η μουσική αυτή καθ' αυτή τέλος πάντων βασίζεται σε κείμενους τις μουσικές που πελούντουσαν τότε από Possessed και Dead ως Benediction, Morbidizer και όλα αυτά τα μεγάλα σχήματα που λατρέψαμε, ας πούμε, Bon Thrower, Malevolent Creation, Obituar κτλ. Έτσι ώστε ας πούμε να μην πούμε ότι μπερδευόμαστε με πιο μοντέρνα πράγματα, εμείς δεν είναι ότι δεν θα ακούσεις Blastbeat ας πούμε στους απίσους και δεν νομίζω ότι θα ακούσεις κιόλας στο μέλλον. Είναι ας πούμε πιο παραδοσιακός ήχος death metal, πιο κοντά στον θα τον χαρακτήριζες, θα τον χαρακτήριζες Κωνσταντίνε περισσότερο αμερικάνικο ήχο ή πιο κοντά στο ευρωπαϊκό, δηλαδή αν σου λέγα οι Άμπισους ανήκουν στο σουηδικό, να το πω έτσι, γιατί για Σουηδία μιλάω. Στο σουηδικό death metal ή στο αμερικάνικο death metal? Όχι, όχι, νομίζω αμερικάνικο σε πολύ πιο κοντά. Με τις πολύ καλές πινελιές, ας πούμε, από βρετανικό Death Bon Thrower ή ολλανδικό Death Asphyx ή ξέρω εγώ Θάνατος ή Pestilence, ας πούμε, επιρροές. Αλλά ναι, νομίζω ότι κυρίως Φλόριντα. Από το Monarch to the Kingdom of the Dead, το EP του 12, τι έχει αλλάξει μέχρι σήμερα στους Άμπισους, δηλαδή τι είναι αυτό που σε κάνει κοιτώντας το παρελθόν και να λες κοίταξε έχουμε κάνει αυτές τις αλλαγές, προχωράμε μπροστά. Τι είναι? Κάποιες φορές οι οπαδοί εκπλήσουν τους μουσικούς. Δηλαδή και κάποιες φορές και οι μουσικοί εκπλήσονται από την αγάπη του κόσμου που δεν πιστεύουν ότι υπάρχει κάποιες φορές. Πάνος ο Κουρμπαλιώτης. Ο Κουρμπαλιώτης που δέχτηκε το κάλεσμα και σιγά σιγά όλα τα παιδιά εντάχθηκαν ας πούμε στην πορεία της μπάντας, ειδικά μετά το ντεμπούτ ας πούμε το Into the Abyss. Βγάλαμε τα EP, επέρχαμε σε πολλά live και γενικά εντάξει βήμα-βήμα εδραιώθηκε και έγινε αυτό το πράγμα που είναι σήμερα, που νομίζω ότι είναι μια μπάντα η οποία εξελίσσεται, μεγαλώνει. Πώς να το πω, δηλαδή βλέπω έναν οργανισμό που έχει αρχίσει και ένα ζωντανό οργανισμό. Ένα ζωντανό οργανισμό πραγματικά. Και αν θες να μπεις και να στο πω και από μέσα, μια πραγματική ας πούμε ρε παιδί μου οικογένεια. Γιατί όπως οι οικογένειες ρε παιδί μου έχουν τους τσακωμούς τους, τις κόντρες, όλα αυτά, στο τέλος υπάρχει μεγάλη αγάπη και εκτίμηση μεταξύ των μελών και το λέω αυτό με ειλικρίνεια. Δηλαδή είναι κάτι, δεν το λέω απλά για να το πω πραγματικά, δηλαδή νιώθω με πολύ μεγάλη εκτίμηση για τους ανθρώπους που απαρτίζουν τους Άμπισους και νομίζω ότι αυτό βγαίνει κιόλας και προς τα έξω. Λοιπόν, δηλαδή το βγάζουμε και μέσα και στο DIAK ας πούμε και στα live. Πάνω στο σανίδι. Ωραία, πάμε να δούμε, να το βγάλουμε εμείς ραδιοφωνικά, να ακούσουμε ένα πρώτο τραγούδι από τους Άμπισους και να επανέλθουμε.
Ήτανε το The Beast Within από τους Άμπισους. Πάντα κοντά μας ο Κωνσταντίνος Αναλυτής, η φωνή των Άμπισους. Κωνσταντίνε, πάμε σε μια ερώτηση που μπορεί να φανεί περιττή, ενδεχομένως κατά κάποιους, κατά άλλους υπερβολική. Έχεις παίξει πάρα πολλά live, έχεις έρθει σε επαφή με πάρα πολλούς μουσικούς, κυρίως στην εγχώρια σκηνή και όχι μόνο. Θέλω να μου πεις αν διαπιστώνεις κάποιον επαγγελματικό ναρκισισμό από κάποιες μπάντες. Και το λέω αυτό γιατί πηγαίνεις, ας πούμε, να δεις ένα σχήμα σε ένα φεστιβάλ και βλέπεις ότι ο headliner παίζει με άλλο set τυμπάνων, παίζει με άλλον ήχο. Η μπάντα που ανοίγει ή οι μπάντες που προηγούνται του headliner έχουν υποδιέστερο ήχο. Αυτή η ανισότητα για μένα δηλώνει και έναν επαγγελματικό ναρκισισμό από το συγκρότημα που είναι headliner. Δηλαδή ξεχνάει και αυτό με τη σειρά του από πού προέρχεται, από το χώρο του underground. Το ξεχνάει αυτό. Το έχεις βιώσει? Κοίτα, θα με ειλικρινίσω ότι στις δικές μας τουλάχιστον περιπτώσεις με τις μπάντες που έχουμε παίξει, δεν το έχω βιώσει. Ίσα δηλαδή από υπάρχουν μπάντες που πραγματικά, ρε παιδί μου, όπως τώρα το πρόσφατα η Άσφιξ, λες τώρα οι τύποι είναι, λες και δεν έχουν βγάλει δίσκο. Mm-hmm. Όχι να είναι τα ονόματα που είναι, είναι τόσο αποπλεξάστη, τόσο φιλική μαζί τους κτλ. Δεν θα σου πω π.χ. ότι όταν είχαμε παίξει με ποζέ, ναι, πράγματι είχαμε αναγκαστεί στο κύτταρο να έχουμε άλλο σετ, τυμπάνων μπροστά σκηνή κτλ. Αλλά από την άλλη, ξέρεις, πρέπει λίγο να σεβόμαστε ότι και ο άλλος είναι σε μια παγκόσμια περιοδία. Mm-hmm. Κάποιοι από κάτω πληρώνουν 30 και 40 και 50 ευρώ για να τους δουν. Σωστά. Άρα μοιραία θα πρέπει να έχουμε τον καλύτερο ήχο. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό κάπου το σέβομαι. Δεν έχω δει όμως πραγματικά, πώς να το πω, έναν υπεροπτισμό mm-hmm. απέναντι σε εμάς. Αντίθετα, το έχω δει από ελληνικές μπάντες. Και όχι, δεν είναι απλά μεγάλες μπάντες, ενώ δηλαδή τις σπασμένες, να το κάνουμε ερωτικά, α πούμε, που έχουμε παίξει μαζί και τα λοιπά, και έχουμε μεγάλες σχέσεις. Από μπάντες στο συναφιού μας. Μάλιστα. Τα βλέπεις, ας πούμε, πράγματα που λέει δεν μπορεί να το πω αυτό και δεν μπορεί να το κάνει αυτό ο τύπος. Έτσι όμως, τα βλέπεις. Να, συμβαίνουν αυτά, ναι. Δόξα τω Θεώ. Λες τώρα, εντάξει, δεν ξέρω, βλέπω ακραία πράγματα και λέω ότι δεν υπάρχει σωτηρία για εμάς, πραγματικά. Κοίταξε να δεις, τώρα αυτά είναι και τα τρωτά σημεία της εγχώριας metal σκηνής υπάρχει, εντάξει, δηλαδή... Ναι, ίσως ξέρεις, κάποιες στιγμές σκέφτομαι ότι αν δεν υπήρχαν και αυτά σαν αλατοπίπερο εντός εισαγωγικών για τέτοιες... Ναι, νομίζω ότι το έχουμε, πρέπει να δεχτούμε να ζούμε με αυτό το πόνο. Με αυτό το πόνο, δηλαδή με τον πόνο αυτό στο χέρι. Δηλαδή πονάει χέρι, είναι εντάξει, ζω με τον πόνο στο χέρι. Τι να κάνουμε, εντάξει, έτσι είναι. Λοιπόν, να ξαναγυρίσουμε λιγάκι στην μουσική των Άμπισους και θέλω να σε ρωτήσω πώς συνθέτουν οι Άμπισους, πώς γράφεται ένα τραγούδι. Γράφεται πρώτα το στίχο και μετά τη μουσική, πρώτα τη μουσική και μετά το στίχο, ή είναι εντελώς τυχαία? Κοίτα να δεις τώρα. Στην αρχή της μπάντας τη μουσική, όλοι τους στίχους, ενώ τους γράφω 100% εγώ όλους, είναι κάτι το οποίο για μένα είναι πολύ σημαντικό. Το ξέρω ότι πλέον ο κόσμος δεν διαβάζει ιδιαίτερα στίχους, δεν δίνει έμφαση. Εγώ όμως είμαι ο κλασικός, τουλάχιστον έτσι έμαθα σαν παιδί και συνεχίζω και ακόμη, ψάχνω τους στίχους, ανοίγω τα βιβλιαράκια, το CD, ξέρω εγώ, για τις κάσετες και τα λοιπά, να διαβάσω στίχους, εστιάζω. Εμένα με κερδίζει πάρα πολύ ένας καλλιτέχνης, ανάλογα με το τι γράφει, και δεν χρειάζεται να γράφει σόνικα και δε φιλοσοφικά πράγματα. Ναι. Τα λόγια που χρησιμοποιεί, για μένα είναι σημαντικό. Τώρα από εκεί και εκεί η μουσική, παλιότερα έγραφα όλη τη μουσική εγώ, σιγά σιγά κάπως το πάνω στο σχήμα είχε πάρει πολύ χώρο, και αλήθεια είναι ότι στο Dead Revival ένα ποσοστό περίπου 90% σίγουρα, δηλαδή είναι του πάνω τη μουσική, όχι το δίσκο. Η αλήθεια, το παιδί ήταν σε ίστρο. Να πούμε, το Death Revival είναι το νέο άλμπουμ των Άμπισους, το οποίο κυκλοφόρησε φέτος, έτσι. Έφευγε το ένα ρυθμό μετά το άλλο, τα κομμάτια έρεαν εύκολα και
και έτσι φτάσαμε και στο δίσκο του τελευταίου. Να πούμε και τους υπόλοιπους συντελεστές, με την ευκαιρία, εκτός από τον Πάνο, ποια άλλα παιδιά παρτίζουν τους άντρους. Ο Λιάκος είναι στη Λίτκη Θάρα, ο οποίος δεν είναι κανένα τυχαίο και ο Χρήστος. Παίζει κιθάρα και στους Conviction, παίζει μπάσο στους Release Dangers, ενώ έχει και το σχήμα του Malicious Silence. Έχει περάσει και από τους Soulless, τους κλασικούς πάλιους δεν μεταλλάδες από την Αμία, στους Hostage, είναι ένας καταξιωμένος θεωρώ μουσικός, ας πούμε, στο ιδίωμα και είναι αρκετά χρόνια μαζί μας. Στα τύπανα είναι ο Γιάν Βέστερμαν. Ο Γιάν είναι επίσης του Release Dangers. Ήταν πάρα πολλά χρόνια στους Καδίρ, εσχάτως έχει φύγει από τους Καδίρ, έχει περάσει και από Διάμπλερη, εντάξει, πυροβολαρχία, δηλαδή, μπορώ να το πω, εγώ ναι, με τους βλέπω σαν συνοδοιπόρους, αλλά για μένα είναι πραγματικά τιμή μου να συνεργάζομαι με μουσικούς από τους Βεντινεκούς. Και εσχάτως ο πιο πρόσφατος που έχει έρθει τους τελευταίους 8 μήνες, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο Βαγγέλης, ο Βελιγιώργης, ο οποίος ήταν στο Δικοπόρ Existence. Ίσως από τις πλέον αδικημένες μπάντες του ελληνικού death metal, είχαν κάνει μόνο δύο EP. Άλλωστε ο Άγγελος ο Λελικάκης που ήταν μέλος εκεί πέρα είναι στους Suicide Alliance εδώ και αρκετά χρόνια, δηλαδή μια πάρα πολύ ταλαντούχα μπάντα. Επίσης εκεί πέρα είχε περάσει και ο Αντώνης ο Λαμπράκης, ο οποίος έχει στο Death Congregation σαν live μουσικός. Δηλαδή μιλάω τώρα για τρία παιδιά που πραγματικά είναι στη σκηνή και παράγουν έργο. Πολύ δυνατός και ο Βαγγέλης, πραγματικά. Νομίζω ότι η ομάδα έχει ένα ρόστερ υπερπλήρες. Σωστός. Πάμε λιγάκι στη θεματολογία. Γράφεις εσύ το στίχο, σωστά? Ναι. Πες μου λίγο τι είναι αυτό που σε εμπνέει, ποια είναι τα ερεθίσματα που σου κάνουν κλικ στο να γράψεις το στίχο. Τον όποιο στίχο. Κοίτα να δεις, η αλήθεια είναι ότι διαβάζω πάρα πολύ ιστορία κυρίως. Αλλά εντάξει και με συστηματικά και τα λοιπά. Πάντα ανάτρεβα την ιστορία, πάντα με, ας πούμε, μου έδινε έμπνευση και σαν παιδί, ας πούμε, ήθελα να διαβάζω, παρόλο που δεν είμαι γιουγκάτος μαθητής, αλλά ήθελα να το ψάχνω, ρε παιδί μου, έτσι κάποια τραγούδια αναφέρονται σε ιστορικά γεγονότα, ας πούμε, στο δίσκο το genocide αναφέρεται στην γενοκτονία των Ποντίων και των Αρμενίων. Παλαιότερα κομμάτια είχα γράψει στο προηγούμενο δίσκο, ήταν το Visions of Eternal Pain, το οποίο αναφερόταν π.χ. στον βομβαρδισμό των συμμάχων στο λιμάνι του Πειραιά. Φαινόταν ασύμμαχοι, τέλος πάντων, είχαμε να λέγαμε. Δεν έχει να κάνει. Δεν είναι να αναφέρει στον Έρωνα. Έγραφα γενικά, δηλαδή μου αρέσει να γράφω για ιστορικά γεγονότα. Μ' αρέσει να γράφω για πόλεμο που διαβάζω πολύ, αλλά ενώ για τα δεινά του πολέμου και τον τρόμο που προκαλεί, έτσι προφανώς δεν είναι ένας πολεμοχαρής, κάθε άλλο. Στον συγκεκριμένο δίσκο των Big Within που ακούσαμε αναφέρεται σε ένα serial killer, ο οποίος Αμερικάνος, ο Τζέκινς λεγόταν, ο οποίος πίστευε ότι είχε κυριευθεί από έναν αρχαίο Αιγύπτιο θεό των Άποφης και σκότωνε προς λογαριασμό του. Καλά πήγε αυτό δηλαδή. και κατά τα άλλα, εντάξει, είναι και προσωπικά βιώματα. Εντάξει, τα κομμάτια έχουν γραφτεί πριν από κάποια γεγονότα που συνέβουν στην προσωπική μου ζωή, τέλος πάντων. Που στο καινούριο δίσκο που ετοιμάζουμε, τέλος πάντων, θα έχω αρκετά προσωπικούς στίχους. Να σου πω κάτι πάνω σε αυτό. Από δικά μου άτομα θανάτους, είχα διάφορα σκηνικά, τα οποία κατά τα ψέματα, εντάξει. Να σε επηρεάζουν, εντάξει. Θέλω να σε ρωτήσω. Να σε ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Γράφεις το στίχο, τον μελοποιείς ή μελοποιείται ο στίχος, ταχώνεις εντός ή εκτός εισαγωγικών στην ηχογράφηση. Όταν ανεβαίνεις πάνω στη σκηνή, αισθάνεσαι κάθε φορά που τραγουδάς ένα τραγούδι το συνέστημα, εκείνο το πρωτόγνωρο που αισθανόσουν όταν σου ερχόταν ο στίχος? Δηλαδή ανθυποβάλλεσαι, ξανάρχεσαι πάλι στο ίδιο mood? Τι εννοώ? Δηλαδή, ρε παιδί μου, αν παίζεις ένα πιο κομμάτι πιο light, φαντάζομαι αν παίζαμε κάποια μπαλάντα, ξέρεις, μπαίνεις κρυκόνα σε ένα τέτοιο mood. Παίζουμε death metal, είναι σκληρή μουσική, το ξέρουμε. Παρ' όλα αυτά, γι' αυτό και θέλω και πάντα θέλω να ερμηνεύω δικούς μου στίχους. Ενώ δηλαδή, δεν θα ήθελα κάποιος να γράψει στίχους. Ίσως για να μην το δεχόμουν, σίγουρα θα πείσεις αυτό, έτσι. Να.
Γιατί πολλές φορές, ναι, δηλαδή το νιώθω, πώς να το πω, σαν θεατρικό εγώ το βλέπω, ρε παιδί μου. Η χρειά της φωνής, το πότε θα ουρλιάξω πιο πολύ, πότε θα κάνω πιο βαθιά τη φωνή μου κτλ. Μπορεί κάποιος αυτό αυτή τη στιγμή να μην το καταλαβαίνει, που δεν είναι, πώς να το πω, του ιδιώματος ή τέλος πάντων να μην έχει ντρυφήσει τόσο. Αλλά αν θέλεις την άποψή μου, εγώ ρε παιδί μου όταν ακούω τον Jack Schuldiner, είτε ακούω το Symbolic, που είναι ένας όνειμος δίσκος, είτε ακούω το Scream Bloody Gore, που είναι ένα εφηβικό, ας πούμε, όργιο, εγώ καταλαβαίνω ο άνθρωπος αυτός πώς θέλει να ερμηνεύσει, τι νιώθει εκείνη την ώρα. Είτε ο στίχος λέει για συναισθηματικές φορτίσεις και ψυχολογικές πιέσεις, έτσι, όπως είναι στα τελευταία δίσκους στο Death, είτε λέει, ξέρω εγώ, για ένα ζόμπι που θα σφάει τον εγκέφαλο, ας πούμε, στο Scream Bloody Gore, αυτούς κατά τα παιδικούς στίχους. Ο άνθρωπος όμως το βιώνει. Το βιώνει και στο περιγράφει. Η φωνή του δηλαδή μόνο σε βάζει το κλίμα. Εν μέρει προσπαθώ και εγώ να κάνω το ίδιο. Αν βγαίνει ή όχι, δεν ξέρω. Αλλά εγώ το βιώνω σίγουρα. Και στη σκηνή και στο δίσκο. Στο τέλος, όταν τελειώνει ένα live, αισθάνεσαι αυτή τη λύτρωση που αισθάνεται ο μουσικός? Σίγουρα. Και να σου πω την αλήθεια, και εντάξει, εγώ το βλέπω. Εγώ είμαι γραφικός τύπος γενικά. Δηλαδή τι εννοώ, εγώ τα βλέπω λίγο ρομαντικά τα πράγματα. Καλά κάνεις και τα βλέπεις ρομαντικά, γιατί ο ρομαντισμός έχει χαθεί. Είμαι από μια άλλη εποχή. Εγώ έχω κάνει τόσα πολλά για να κάνω την πάντα να φτάσει εδώ. Θα μου πεις δεν έχει φτάσει και πουθενά, έτσι. Αλλά αυτό που έχει καταφέρει. Όχι, μην το λες αυτό. Μην το... Ένα βήμα παραπάνω και ένα βήμα παραπάνω. Τη φορά. Εγώ έχω στηριχθεί τόσα πολλά στη ζωή μου για να μπορέσω να στηρίξω την πάντα. Και σε προσωπικό επίπεδο. Δηλαδή και απέναντι σε ανθρώπους μου, δικούς μου, δεν έχω αφιερωθεί. Και στον εαυτό μου τον ίδιο. Για να βγάλω το πρώτο δίσκο, το Into the Abyss, εγώ πήρα δάνειο και πλήρωνα 4 χρόνια δάνειο. Δηλαδή και γελάω, ας πούμε, με παιδιά. Αυτά που λες, συγγνώμη που σε διακόπτω, αυτά που λες πρέπει να ακούγονται. Πρέπει να ακούγονται, έτσι. Ναι. Αυτή είναι η ουσία. Αυτή είναι η ουσία. Μάλλον κομμάτι της ουσίας. Με τους Suspects, ας πούμε, δεν λέω το δικό μας live. Με τους Suspects, που ο κόσμος δεν λέει τους Suspects κυρίως. Και από κάτω φωνάζει να πει τους Suspects, ας πούμε, να τη λέω το live. Εγώ ρε παιδί μου, εντάξει. Τι να σου πω. Είναι ηθική ικανοποίηση. Είναι ηθική ικανοποίηση. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, πάμε σε ένα ακόμα τραγούδι των Abyssus Uncertain Future και επανερχόμαστε. We'll be right back.
Asher the Future λοιπόν από τους Άμπισους, πάντα κοντά μας ο Κωνσταντίνος Αναλυτής. Κωνσταντίνε, θέλω να γυρίσουμε λιγάκι στο τελευταίο άλμπουμ, να μου μιλήσεις λιγάκι για το εξώφυλλο. Ξέρεις, κάποιες φορές δεν μιλάμε για το εξώφυλλο, το αγνοούμε τελείως. Πες μου λίγα πράγματα για το artwork. Σωστά. Δηλαδή, τι να κάνει, το βιβλίο αυτό. Ήταν το εξώφυλλο, ήταν το πάσο. Εντάξει, αυτό ήταν το πάσο. Τι να κάνει, αυτό είχε. Αυτή ήταν η εικόνα σου. Η πρώτη σου επαφή με ένα δίσκο. Κατά τα ψέματα, με τα χρόνια, εκτιμήσαμε εξώφυλλα και εκτιμήσαμε και καλλιτέχνες, έτσι, που τα φιλοτεχνούν. Ο Ανδρέας Μαρσάλ τώρα δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος χρειάζεται συστάσεις. Όλοι μας στο σπίτι έχουμε δουλειές του, πάνω σε CD, σε βινίλια. Δηλαδή ο άνθρωπος έχει δουλέψει με ο Πιτσάρι, Blind Guardian, The Wild, Distraction, τι να πω, ατέλειος Grindr, ατελείωτος ο κατάλογος του καθένα που έχει δουλέψει και μάθανε μερικά αποτελέσματα, ας πούμε, από την πένα του. Ξέρεις, στα μικρά βήματα που έχω υιοθετήσει με το μυαλό μου η μπάντα να κάνει, ήταν να κάνει και αντίστοιχα εξώφυλλα. Δηλαδή εξώφυλλα τα οποία θα είναι, έτσι όπως το βλέπω εγώ, έτσι, ένα εργοτέχνης. Ακριβώς, αυτό είναι το εξώφυλλο, εργοτέχνης είναι. Όχι, δεν το βλέπεις μόνο εσύ, έτσι είναι, η πραγματικότητα αυτή είναι. Να περιαυτολογήσω όταν κατάφερα, γιατί δεν νομίζω ότι κάποιος στέλνει να μέχρι στον Αντρέα Μασά, δηλαδή, και στο απαντάει, δεν είναι και τόσο εύκολο. Σίγουρα. Έψαξα για να τον βρω και να καταφέρω να μιλήσω μαζί του. Μου πήρε πολύ καιρό. Ο άνθρωπος βέβαια είναι ένας τρομερός τύπος. Ίσως από τους πιο εύκολους, τους πιο συζητήσιμους, τους πιο έξυπνους ανθρώπους που έχω βρει στο heavy metal, ας πούμε, στον χώρο. Γιατί είναι και θέμα, ξέρεις, να καταλάβει την ιδιοσυγκρασία, αυτό που θες εσύ να περάσεις. Ακριβώς αυτό. Θέλω να πάμε λιγάκι στις δύο τελευταίες συναυλίες. Μία που έγινε στο Τέμπλ, 26 αν δεν κάνω λάθος, 27 παίξατε Πάτρα. Πώς πήγανε? Ναι. Δώσε μας τις εντυπώσεις σου. Από εκεί. Δεν παίζει αυτό.
Την επόμενη μέρα φύγαμε για Πάτρα, που ήταν και η πρώτη μας φορά που φύγαμε στην Πάτρα, σε ένα φοβερό μαγαζί και εκεί πέρα, στο Φρίντα, πολύ καλό μαγαζί, πολύ ωραίο, και αξιόλογα και τα παιδιά που το έχουν το μαγαζί και τα λοιπά, με Dead Courier, με τους οποίους έχουμε κάνει και ένα split. Και έχετε και ένα split, ναι. Ναι, ναι. Και με τους Ράπτορς, με τους οποίους έχουμε αδερφική σχέση και παρόλα αυτά δεν είχαμε παίξει ποτέ μαζί. Και εκεί πήγε πολύ καλά το live. Εντάξει, είχα κάποια προβληματάκια ακόμα με τον ήχο στη φωνή, τέλος πάντων. Βέβαια αυτό ήταν για μένα, γιατί για τον κόσμο δεν νομίζω ότι καταλάβει και πολλά. Πολύ δυνατά vibes, χαμόγελα, μπύρες. Death metal. Αυτό είναι. Λοιπόν. Πάμε στα μελλοντικά σχέδια. Πάμε σε αυτά που έχετε κατά νου. Έτσι, δώσε μας μια πρόγευση για το τι πρόκειται να περιμένουμε από τους άμπισους στα μέσα μέλλον. Λοιπόν, τα σίγουρα τα άμεσα σχέδια είναι οι δύο συναυλίες που έχουν ανακοινωθεί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με τους Τάγκαν, στο Κίταρο και στο Έιμπορ. Είναι το Φλεβάρι αυτά. Εμείς παράλληλα έχουμε ετοιμάσει μεγάλο μέρος του τρίτου δίσκου, το οποίο όμως βέβαια θα επαναξιολογηθεί για να συμπληρώσουμε και το δίσκο. Φυσικά θα ήταν να καταφέρναμε να τον ηχογραφήσουμε μέσα στο 23 για να βγει το 24. Δηλαδή, αν με ρωτάς, εγώ θέλω να κυκλοφορήσω το 24, δεν θέλω να ξαναπεράσουν τόσα χρόνια με τον επόμενο δίσκο. Εντάξει, βέβαια είναι πολλοί παράγοντες μέσα. Είναι το οικονομικό, γιατί και τα labels, αν σου παρέχουν ένα budget, είναι περιορισμένο. Να το τονίζουμε αυτό, γιατί κάποιοι έχουν την εντύπωση ότι άμα υπογράψουμε μια εταιρεία ότι τελείωσε το πανήγυρι, δεν τελειώνει το πανήγυρι. Αλλά ούτε καν, ούτε καν. Και εμείς είμαστε και σε μια εταιρεία που είναι και μεγάλη και κοιτάμε για μεγάλη. Ναι. Είναι γνωσμένης αξίας τέλος πάντων στο Death Metal και στο Black. Κοιτάμε για μεγαλύτερη, γιατί και το budget αν έχουμε μας έδωσε, δεν έπαιζε για το εξώφυλλο εμάς, ας πούμε, π.χ. Καταλαβαίνω. Και εμείς κάνουμε παραγωγές που πληρώνουμε. Δεν έχει σημασία τα ποσά. Ματωμένες. Πες ματωμένες παραγωγές για να καταλάβει ο κόσμος. Και δεν είμαστε τώρα τύποι, εντάξει, καλό είναι εκεί. Και δηλαδή, για το Dead Revival, να δώσω ένα παράδειγμα. Ας πούμε, το κόστος της ώρας ηχογράφησης είναι 30 ευρώ. Γιατί δεν είναι 5 και 10. Υπήρχε μια μέρα που ηχογραφούσα 8 ώρες φωνή. Ένιωθα αίμα στο λαιμό μου, 8 ώρες θα μια τραγουδάω και από τις 8 ώρες εκείνες δεν κρατήσαμε ούτε ένα δευτερόλεπτο. Μάλιστα. Απλά για να δώσω και πόσο εμείς έμφαση δίνουμε στο να δει το αποτέλεσμα όσο το δυνατόν καλύτερο, αλλά για να καταλάβει και κάποιος το κόστος, το πόνος, δηλαδή το μόχθο, όλη την προσπάθεια που κάνουμε για να δει αυτό που κάποιος ακούει και μπορεί να απολαμβάνει. Γιατί ξέρεις, ο άλλος ο βάζει και λέει, καλό είναι. Ναι, ναι. Αλλά που να ξέρεις τι γίνεται από πίσω. Ναι, πραγματικά. Και κάθε φορά προσπαθούμε να κάνουμε όλο και κάτι καλύτερο. Βελτιωνόμαστε στην μουσική, βελτιωνόμαστε στην απόδοσή μας, βελτιώνουμε τον εξοπλισμό μας, βλέπουμε τι ακριβώς θέλουμε, βλέπουμε τι ζητάμε, έτσι. Οριμάζεις, όπως οριμάζει τον άνθρωπος. Οριμάζεις και σαν μουσικός και σαν καλλιτέχνης, σίγουρα. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι θα προσπαθήσουμε να έχουμε το εξώφυλλο του Αντρέας Μάσα, θα προσπαθήσουμε να το 2024 έτοιμος να βγει, θα προσπαθήσουμε να βγει από μια μεγάλη εταιρεία και το μόνο σίγουρο μπορώ να πω είναι ότι θα είναι ό,τι καλύτερο έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Εμείς θα ευχηθούμε να ευοδοθεί αυτή η προσπάθεια το συντομότερο δυνατόν και το μεταλλουργείο βέβαια είναι ανοιχτό εδώ με την πρώτη ευκαιρία να ακούσουμε νέο υλικό. Θέλω να πάμε σε μια τελευταία ερώτηση. Ανέβαζες ένα καθρέφτη τους άμπισους. Ναι. Ποια θα ήθελες να ήταν η αντανάκλαση των άμπισους σε αυτόν, δηλαδή τι θα ήθελες να αποτυπωθεί επάνω του ώστε να πεις ναι, αυτό πρεσβεύουν οι άμπισους. Ένα καθρέφτη. Κοίτα να δεις. Εγώ θα σου πω το βασικό. Τουλάχιστον θα της μουσικής, έτσι, γιατί στη ζωή μου έχω κάνει λάθη πολλά. Ας πάρουμε τη μουσική. Αυτή τη μουσική που ακούει χάρη από μένα και την πάντα μου και τα παιδιά από αυτή την παρέα τέλος πάντων που δεν είναι 20 χρόνια παλικάριά, έτσι εγώ μπαίνω στα 40, είναι ειλικρινές, δηλαδή
ούτε πιεζόμαστε να το κάνουμε. Κάνουμε μουσική που γουστάρουμε να ακούμε και να απολαμβάνουμε, όπως είπατε, πολλούς. Και αυτός που το ακούει και το απολαμβάνει να ξέρει ότι γίνεται από ανθρώπους που πραγματικά το αγαπάνε και το νιώθουν. Δηλαδή, αυτό που θα ήθελα, που σαν μουσικός και θα κοίταζα τον εγκαθέκτο, όπως είπες, και θα λάβανε ειλικρίνεια, όπως κοιτάς έναν άνθρωπο στα μάτια και αυτό ζητάς, αυτό νομίζω ότι το έχουμε πετύχει. Δηλαδή, και νομίζω ότι η ειλικρίνεια και η κατάθεση ψυχής. Ναι, να, νομίζω ότι αυτό το πράγμα είναι πραγματικά στο έπακρο. Προσωπικά, μακάρι να το κάναμε και στη, δηλαδή για μένα να μιλήσω στην προσωπική μου ζωή, αλλά δεν πειράζει, η μουσική είναι καμιά κατεύθυνση για όλους. Κοίταξε να δεις, ο καλλιτέχνης με το μουσικό είναι... με τον άνθρωπο, μάλλον με την ανθρώπινη ύπαρξη, άνθρωπος και καλλιτέχνης είναι το ίδιο και το αυτό. Δεν βλέπω δηλαδή ότι αυτή η ενασχόλησή μου με τη μουσική, με αυτό το όραμα, μπορεί να μου φέρει σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Σου λέω, δεν είναι και εύκολο, εγώ δουλεύω δύο δουλειές. Ο καθένας έχει τη ζωή του από την πάντα, δεν είμαστε παιδιά. Σωστά. Έχουμε μεγάλα έξοδα και στις προσωπικές μας ζωές, σπίτια, οικογένειες κτλ. Και η πάντα έχει μεγάλα έξοδα. Μπορεί να έρχομαστε σε κόντρες, ο καθένας να έχει τα προβλήματά του. Βρίσκουμε κοινή συμφθαμένη, βρίσκουμε καταφύγιο και όταν βγαίνει κάτι πραγματικά ειλικρινές και όμορφο, νομίζω ότι το λαμβάνει και το έχει λάβει και σε όλα τα live που κάναμε. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το σημαντικότερο, ξέρεις, αυτό είναι το σημαντικότερο, να μεταδίδεις αυτή την ειλικρίνεια, αυτή την κατάθεση ψυχής που προείπαμε, αυτό το συναίσθημα. Αυτό το πόνο, γιατί το μετάλλ είναι πολλά, είναι πόνος, είναι θυμός, είναι πίκρα, είναι συνέστημα, να το μεταδίδει στον ακροατή, έτσι. Το μεταδίδει ζωή, όλοι μπορεί να περιγράψει όλα τα αισθήματα της καθημερινότητας και της ζωής. Ακριβώς. Εντάξει, εμείς το λέμε από τα μετανάδες, αλλά γίναμε μετανάδες γιατί κάτι είδαμε σε αυτό. Το πλάτη για μένα το μεταλλ είναι η μουσική που δεν έχει ωραία, ούτε συναισθηματικά, ούτε μουσικά. Γι' αυτό και πάντα λένε και με άλλα είδη, γι' αυτό μας χαρίζει πάντα καινούργιες συγκινήσεις και οποία ιδιώματα και μορφές. Εγώ θα ήθελα να σου ευχηθώ, Κωνσταντίνε, πραγματικά να πάνε όλα καλά. Είναι τιμή μου πραγματικά που ένας αξιόλογος άνθρωπος και γνώστη της μουσικής μας κάθεται στην εκπομπή του. Το μεταλλουργείο είναι πίσω. Χωρίς το μεταλλουργείο που εγώ δεν υπάρχω, να ξέρεις. Όχι, δεν υπάρχει. Κοίταξε να δεις, δεν είναι θέμα ευχαρίστηση και τα λοιπά. Η χαρά είναι αμφίδρομη, έτσι. Εγώ το πήγα περισσότερο στο ανθρωποκεντρικό, γιατί πιστεύω ότι, καταρχήν το ξέρεις, στο είχα προπεί κιόλας, ότι δεν υπάρχουν ερωτήσεις, δεν υπάρχει μια μπροσούρα που ακολουθούμε. Είναι σαν να πίναμε ένα καφέ και νομίζω ότι η κουβέντα, αυτό που είπες, η φιλική κουβέντα είναι πάνω απ' όλα. Να σε ευχηθώ να βρεις την αυτοπραγμάτωσή σου μέρα με τη μέρα, όλο και περισσότερο μέσα από τους άμπισους, τα όνειρα που έχεις θέσει να γίνουν πραγματικότητα και να ξέρεις ότι το μεταλλουργείο είναι πάντα κοντά στους άμπισους και σε κάθε γνήσιο... Να σε καλά, να σε καλά. Σε ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε πραγματικά για το χρόνο σου, σε ευχαριστούμε. Για χαρά. Τελειώνουμε με το Metal of Death.
μεταλλική αντιγνώση. Κάθε Πέμπτη 8 με 10 στο Μεταλλουργείο. Μεταλλική αντιγνώση για την ανάγνωση της ιστορίας, του παρόντος και του μέλλοντος του heavy metal. Γίνονται και αυτά καμιά φορά σε μια ζωντανή εκπομπή. Πατάμε άλλα κουμπιά αντί να πατήσουμε άλλα. Ήτανε λοιπόν ο Κωνσταντίνος αναλυτής από τους Άμπισους σε μια συνέντευξη γύρω από το κυρίαρχο που είναι η ηχητικοθεματική death metal του συγκροτήματος. Μιλήσαμε και για το νέο τους άλμπουμ, το οποίο ήδη κυκλοφορεί, το Death Revival. Ακούσαμε και το Metal of Death. Με αυτό κλείσαμε την συνέντευξη μαζί με τον Κωνσταντίνο. Συνεχίζουμε λέγοντας τα ονόματα των τυχερών. Πάμε στους War Dog, στο Scorched Earth ο Αχιλλέας Φωτόπουλος, Megadeth, το Endgame ο Τάσος Αρμένης, The Handed, The Dead Eye ο Δημήτρης Δουρεντής ή Δουρέντης, ο οποίος είναι εκτός Αθηνών και τον παρακαλώ στο email να μας στείλει επακριβώς τη διεύθυνσή του για να του αποστείλουμε το CD. Επαναλαμβάνω τα ονόματα των τυχερών: War Dog, Scorched Earth, κερδίζει ο Αχιλλέας Φωτόπουλος, Megadeth, Endgame ο Τάσος Αρμένης και The Handed, The Dead Eye ο Δημήτρης Δουρέντης ή Δουρεντής, εκτός Αθηνών. Οι πρώτοι δύο, ο Αχιλλέας και ο Τάσος, από 3η 6 Δεκεμβρίου και μετά, Sirens Records, Νικηταδά 14, θα βρίσκονται τα CD τους. Ο Δημήτρης θα μας στείλει τη διεύθυνση να το αποστείλουμε ταχυδρομικά. Πάμε στους Φόσκορ. Φόσκορ στα καταλανικά. Είναι σημαντικό αυτό, σημαίνει σκοτάδι, είναι καταλανοί οι μάγκες, ενάντια στους Ισπανούς κτλ. Έχουν κυκλοφορήσει ένα άλμπουμ, το Entrance to the Shadows Village, το 2004, και το τονίζω αυτό γιατί ξεκινώντας από το 1, όταν κυκλοφορήσαν ένα demo τότε, παίζανε black metal. Συνυπάρχει δηλαδή στα αρχικά του άλμπουμ εμφατικά ο ξυστός, σχεδόν ακατέργαστος black metal, λίγο στο 90s, η γεμάτη μυστήριο και εσωτερισμό θεματική. Μετά οι μάγκες το γυρίσανε στο πιο progressive. Ειδικά τα τελευταία του άλμπουμ είναι progressive και θα έλεγα και progressive και avant-garde, φιλοσοφημένο πάρα πολύ τα άλμπουμ τους. Παρόλα αυτά θεματικά είναι λάτρεις, εξακολουθούν να παραμένουν δηλαδή λάτρεις του σκοταδιού. Το χρησιμοποιούν ως θεματικό μανδύα. Πάμε στο 2004 λοιπόν να τους ακούσουμε εκεί που πραγματικά κατά την προσωπική μας άποψη άξιζαν περισσότερης προσοχής από τη σήμερα.
φόσκο την εποχή που κατά την προσωπική μας άποψη, τονίζω αυτό γιατί όλα υποκειμενικά είναι, μην γελιόμαστε, άξιζαν τον κόπο να ασχοληθεί κάποιος μαζί τους. Τώρα είπαμε ότι ανήκουν στον χώρο του progressive, του avant-garde, είναι θέμα γούστου και αυτό, έτσι, εντάξει, προς Θεού. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος, θα κλείσουμε με Leather Leone. We Are The Chosen είναι το νέο της άλμπουμ. Η Leather Leone είναι γνωστή για τη συνεργασία της για χρόνια με τον David T. Chastain, τον κιθαρίστα. Τώρα συνεργάζεται με έναν νεαρό Βραζιλιάνο, νεαρό. Εντάξει, αυτός είναι 38 τώρα, η Leather Leone είναι 63 χρονών, παρακαλώ. Λοιπόν, με το Vinny Tex και κυκλοφορεί το συγκεκριμένο άλμπουμ We Are The Chosen. Το περίεργο, το αξιοσημείωτο είναι ότι ακούγοντας τη Leather Leone σου φέρνει στη μνήμη τους Zed Yago και την Utah Wenhold, και ακούγοντας την Utah Wenhold σου φέρνει στη μνήμη τη Leather Leone επί εποχής David T. Chastain. Είχε βγάλει και ένα προσωπικό άλμπουμ κάποτε το 89, το Shock Waves, αλλά επανακάμπτει τώρα με το We Are The Chosen. Κάπου εδώ, όπως είπαμε, η εκπομπή, το σημερινό επεισόδιο έλαβε τέλος, με το heavy metal βέβαια διαλείπτος παρόν σε κάθε μας στιγμή, γιατί για όλους και όλες μιλώ για τους οπαδούς, γιατί δεν υπάρχουν φιλικά προσκύμενοι μεταλλάδες και μεταλλούδες, είμαστε αμφότεροι οπαδοί, το ξεκαθαρίζουμε αυτό, είναι η δική μας ιερατική πηγή. Κάποιες φορές το ίδιο το metal σχολαστικά συνεπές στο να αναλύει ή και να διαιρεί βάση μηδενιστικής προσέγγισης στην πραγματικότητα. Αλλά το θεωρούμε πάντα δημιουργικό και όψιμο μπροστά σε συνθήματα όπως heavy metal και μετά την ανάσταση των νεκρών, γιατί κάτι τέτοια εξασφαλίζουν τη συνέχεια της πορείας του, κάτι τέτοια αποτελούν τη δυναμική του, μα κυρία την αστήρευτη ικανότητά του να ζει και να σκέφτεται. Ανανεώνουμε την συνάντησή μας για την 5η, 8 Δεκεμβρίου, με καλεσμένους τους Πένθος και Έγκατα, δύο σχήματα με έναν καλεσμένο, τον drummer Νίκο Τσίνα. Περισσότερες λεπτομέρειες στην ερχόμενη 5η. Συμβουλή, προτροπή, πάρτε το όπως θέλετε. Συμβουλή όχι, δεν δίνουμε ποτέ συμβουλές. Προτροπή, βγείτε έξω, ζήστε, πηγαίνετε κόντρα στους διεστραμμένους εξουσιαστές. Μην ξεχνάτε τη δύναμή σας, την ελεύθερη ύπαρξή σας. Αδέρφια, ανεξάρτητα φίλου και φιλής, you are the chosen, είστε οι εκλεκτοί, έρωστε.
μεταλλική αντιγνώση. Κάθε Πέμπτη 8 με 10 στο Μεταλλουργείο. Μεταλλική αντιγνώση για την ανάγνωση της ιστορίας, του παρόντος και του μέλλοντος του heavy metal.